Σε πλήρη έξαρση βρίσκονται αυτή την περίοδο οι ιώσεις στη χώρα μας, οι οποίες σε συνδυασμό με τις νέες μεταλλάξεις του κορονοϊού δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες. Με την έξοδό μας από τις καραντίνες της προηγούμενης διετίας και την κατάργηση της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, βρεθήκαμε αυτό το χειμώνα εκτεθειμένοι στους ιούς που κυκλοφορούν και επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο τον οργανισμό μας. Το ενθαρρυντικό είναι πως έχουμε να κάνουμε κυρίως με λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, που δεν οδηγούν συχνά σε πνευμονίες όπως συνέβαινε στο προηγούμενο διάστημα με τον κορονοϊό και τον COVID-19. Όμως, πιο αναλυτικά θα μας ενημερώσει αμέσως τώρα ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας, ο κύριος Ευάγγελος Καρμπής, τον οποίον έχουμε κοντά μας. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Ευαγγελίου. Καλησπέρα στους συμπολίτες μας, στους τηλεθεατές του Art TV. Βεβαίως, να σας πω ότι θα αρχίσει σε λίγο το πρόγραμμα, το τεχνικό πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της γρήπης. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι κυκλοφορούν δύο εμβόλια. Το τετραδύναμο αδρανοποιημένο εμβόλιο και το ενισχυμένο τετραδύναμο, που αυτό είναι περισσότερο για άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω και βεβαίως το περισσότερο και αυτό το οποίο πραγματικά μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή για τους περισσότερους είναι το πρώτο. Να πούμε βεβαίως ότι στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού εντάσσονται κάποιες κατηγορίες. Να σας αναφέρω λίγο τις κατηγορίες, βεβαίως, να σας ακούσουν και οι τηλεθεατές μας. Αφορά για άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών, για βρέφη και παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 5 ετών, για παιδιά και ενήλικες από 5 ετών που έχουν προβλήματα υγείας, δηλαδή που έχουν χρόνια νοσήματα αναπνευστικού, καρδιακή νόσο, άνοσο καταστολή, μεταμόσχευση οργάνων αυτή που έχουν κάνει, μυελό των οστών, ανεμίες, σαχαρώδη διαβήτη, χρόνιες νευροπάθειες, άλλες παθήσεις του ύπατος, του σηκωτιού, νευρομυϊκά νοσήματα και σύνδρομο Down. Ακόμη, οι έγκυες και ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, οι λεχόνες και οι θυλάγμες. Άτομα με παχυσαρκία, έτσι, όπως και παιδιά, γιατί έχουμε πραγματικά την παιδική παχυσαρκία. Έτσι, παιδιά τα οποία παίρνουν ασπιρίνες και έχουν προβλήματα υγείας, άτομα τα οποία βρίσκονται σε επαφή με παιδιά, κλειστοί πληθυσμοί, προσωπικό, εσωτερικοί σπουδαστές σχολείων, στρατιωτικών σχολών, στρατιώτες, ειδικών σχολείων και ιδρύματα τα οποία φροντίζουν ηλικιωμένους. Ακόμη, να πούμε κάποιες άλλες κατηγορίες, οι οποίες πρέπει να κάνουν το εμβόλιο, είναι εργαζόμενοι σε σχολείες, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, λοιποί εργαζόμενοι, φοιτητές, έτσι. Αυτοί οι οποίοι είναι στα κέντρα διαμονής προσφύγων και μεταναστών, οι άστοι, οι κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι, χειροτρόφοι, οι εκτροφείες δηλαδή γενικά που έχουν μονάδες. Γενικότερα όλοι οι ενήλικες. Αλλά κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να θέσω το εξής ερώτημα. Συνήθως λέμε ότι κόλλησα από ένα παιδί που έχω στην οικογένεια και το οποίο πάει στο δημοτικό, ας πούμε, ή στο γυμνάσιο ή στο νηπιαγωγείο και το οποίο βεβαίως γνωρίζουμε όλοι ότι τα παιδιά είναι πιο εύκολα να έχουν κάποια ίωση και να τη μεταφέρουν σε έναν ενήλικα. Το θέμα είναι πώς μπορούν να προστατευτούν τα παιδιά, τι μέτρα δηλαδή θα πρέπει να λαμβάνονται για τα παιδιά και αν μέσω του αντιγρυπικού εμβολίου αντιμετωπίζεται πιο εύκολα ή αν θέλετε θωρακίζεται περισσότερο ο ενήλικας στο να επαναλαμβάνεται αυτός ο συνεχής, αν θέλετε, πώς να το πω, η συνεχής, να κολλάει δηλαδή κάποιος πιο συχνά όλες τις ιώσεις που μεταφέρουν τα παιδιά, όπως είπαμε, το σχολείο. Υποτροπές και επαναλυμώξεις. Ναι, επαναλυμώξεις, ακριβώς. Να σας πω πραγματικά ότι αυτό που θέσατε ένα ερώτημα εύλογο, ναι, τα παιδιά πρέπει να κάνουν το εμβόλιο ακριβώς για να προστατεύσουν τον εαυτό τους αλλά και τους ενήλικες. Έτσι, γιατί διαφορετικό είναι να κάνεις το εμβόλιο για να το περάσεις πολύ ήπια, διαφορετικό είναι έτσι, να μην έχεις κάνει τίποτα και πραγματικά να μεταδώσεις τον ηλικιωμένο και ας έχει κάνει το εμβόλιο. Ναι. Έτσι.
Δεν ξέρουμε ακριβώς εκείνη την ώρα ποιος τέλεχος μπορεί να είναι, αλλά πραγματικά τα παιδιά θα πρέπει, όπως σας ανέφερα και στην αρχή έτσι, της ομιλίας, ότι θα πρέπει να κάνουν το εμβόλιο. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι άνω των 5 ετών, όπως και παιδιά από ηλικίας βρέχα από 6 μηνών έως 5 ετών, έτσι. Συνήθως όμως και δεν το κάνουμε για τα παιδιά οι γονείς. Προσέχουμε περισσότερο ενήλικες. Ναι. Αλλά βεβαίως εκεί θα πρέπει οι γονείς να πούμε ότι θα πρέπει να προσέχουν, δηλαδή να μην επιτρέπουν στα παιδιά να έρχονται σε επαφή με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Δηλαδή έτσι ώστε ή τους ηλικιωμένους ή κάποια άλλα παιδιά τα οποία πραγματικά μπορεί να είναι ευαίσθητα ή να μην έχουν προλάβει ακόμη να εμβολιαστούν και πραγματικά να μεταδώσουν την νόσο. Ένα άλλο ερώτημα που θέλω να θέσω είναι όσον αφορά τα μέτρα προστασίας. Δηλαδή, ξεχάσαμε, εκτός από τις μάσκες και όλα αυτά, τη χρήση αντισηπτικών, το συχνό πλύσιμο των χεριών και όλα τα υπόλοιπα που μας προστατεύουν και από τις απλές ιώσεις, έτσι δεν είναι? Ακριβώς το είπατε, κύριε Βαγγελίου. Πραγματικά τα έχουμε ξεχάσει. Θα πρέπει λίγο να τα ξαναθυμηθούμε τέτοια εποχή, έτσι που θα αρχίσουν οι ιώσεις να καλπάζουν. Γι' αυτό, όπως τα είπατε, θα πρέπει τα μέτρα τα οποία εφαρμόσαμε στην τύπου καραντίνα, στο πούμε, έτσι, ναι, έτσι και τώρα, έτσι στα, αντί για λίμωξη COVID, θα πρέπει να τα εφαρμόσουμε και για τη γρήπη. Έτσι ώστε πάντως είναι να... πάρα πολλοί και αυτοί οι οποίοι νοσηλεύονται από COVID, διότι όπως είπαμε υπάρχουν και παραλλαγές, αλλά φαίνεται ότι σιγά σιγά αρχίζουμε και αυτό να το ξεχνάμε, γιατρέ. Και ίσως δεν θα είναι φρόνιμο να το ξεχνάμε, αλλά να αναλαμβάνουμε, όπως είπαμε και λίγο πριν, αυστηρά μέτρα προστασίας. Να σας πω κάτι. Αυτό ακριβώς θα σας πω τώρα. Δηλαδή κάποιος ο οποίος νοσεί με λίμωξη COVID δεν θα πρέπει αμέσως να εμβολιαστεί, έτσι, με αντιγρυπτικό εμβόλιο. Αυτοί που έχουν συμπτώματα ή άλλη λίμωξη του αναπνευστικού. Έτσι, θα πρέπει λίγο να περιμένουμε την ύφεση των συμπτωμάτων, της συμπτωματολογίας, δηλαδή της νόσου. Και μετά, να περάσει κάποιο διάστημα. Ακριβώς, και μετά να εμβολιαστούν, δηλαδή να κάνουν αντιγρυπτικό εμβολιασμό. Ναι. Άρα, εμείς τι λέμε, τι συστήνουμε, ότι πραγματικά, έτσι, αυτοί οι οποίοι μπορεί να ήρθαν σε επαφή ή να έχουν COVID, μετά να κάνουν το αντιγρυπτικό εμβόλιο, διότι διαφορετικό είναι το ένα, διαφορετικό είναι το άλλο. Έτσι ώστε να είμαστε όλοι, έτσι να τα λέμε, έτσι για καιρό. Να μην έχουμε προβλήματα, έτσι, υγείας και οτιδήποτε άλλο, ή επιπλοκές οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν. Ναι, τώρα, σε σχέση με την εποχή και με τον καιρό, επειδή ακόμη βλέπουμε ότι διατηρούνται οι θερμοκρασίες, δεν έχει πέσει τόσο πολύ ο υδράργυρος, κατά πόσο αυτό επηρεάζει, αν θέλετε, και την έξαρση των ιώσεων και τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα σε περίπτωση που ο υδράργυρος κάνει βουτιά? Εκείνο το απότομο. Εκεί περιμένουμε την αύξηση των κρουσμάτων, αλλά τώρα μην ξεχνάμε ότι αρχίζει και οι αλλεργίες αυτή τη στιγμή. Άρα, ένας παράγοντας, σωστά, ο οποίος πραγματικά επιδεινώνει ή μας μπερδεύει πολλές φορές ή μπερδεύει τους ασθενείς, είναι οι αλλεργίες. Α, λέει, ο άλλος έχει κάποια αλλεργία, ενώ εν τω μεταξύ δεν έχει αλλεργία, έχει κάτι άλλο νόσημα ή ίωση από η γρήπη ή νόσο COVID. Άρα, δηλαδή, μην το παίρνουμε αψήφιστα, έχω αυτή τη στιγμή αλλεργία. Οι αλλεργίες υπάρχουν. Θα σας πω και κάτι άλλο που το άκουσα από πάρα πολλούς γνωστούς στην Άρτα και μου έκανε εντύπωση. Πολλά περιστατικά με ανθρώπους οι οποίοι φαίνεται να νοσούν από υγμωρίτιδα. Τι είναι αυτό το καινούργιο φαινόμενο? Αυτό θα έλεγα μετά, ότι πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι η νόσος του ανώτερου αναπνευστικού. Και ενδεχομένως αργότερα, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, θα πιστεύουμε ότι εξελίσσεται θα σαν χρόνιο νόσημα. Όποιος δηλαδή μπουκώνει κατευθείαν μπορεί να του προκαλεί ηγμωρίτιδα? Όχι ακριβώς.
Δεν είναι, αλλά τι γίνεται όμως, ότι κάποιος ο οποίος έχει και άλλα νοσήματα, γιατί δεν είναι ότι σε όλους προκαλεί αμέσως η μορίτιδα ή αργότερα, ναι, αλλά κάποιοι οι οποίοι είναι ευαίσθητοι ή που λέμε παχύσαρκα άτομα, έτσι, ναι, αμέσως μετά από λίγο αρχίζουν οι επιπλοκές. Ενώ σε κανονική, ας το πούμε, κατάσταση δεν θα υπήρχε καμία επιπλοκή. Mm-hmm. Εκεί θα πρέπει λίγο να προσέξουμε όλοι και αυτοί οι οποίοι νοσούν μια συμβουλή από τον γιατρό τους, έτσι ώστε να το περάσουν όσο δυνατόν ανώδυνα. Διότι άπαξ και αρχίσει να επιδεινώνεται η κατάσταση, αρχίζουν οι επιπλοκές, όπως έτσι, να κατέβει η λίμωξη στο έτσι, τραχεία, λάρια στο, και στο κατώτερο αναπνευστικό. Βέβαια. Άρα, εμείς τι κάνουμε, έτσι, αρχίζουμε και λέμε ότι στους, σε όλους ότι προσέξτε, γιατί δεν είναι αλλεργίες. Είναι και κάποια συμπτώματα τα οποία κρύβουν και άλλα νοσήματα. Γιατρέ, πώς θωρακίζουμε τον οργανισμό μας φυσικά, με φυσικό τρόπο, ώστε να προστατευτούμε όσο γίνεται πιο πολύ? Η υγιεινή διατροφή, άσκηση, περπάτημα, όχι στρες, άγχος, το οποίο βέβαια είναι δύσκολο αυτή την εποχή, να σας το πω. Έτσι. Σωστά. Σωστά. Και όχι συγχρονισμό. Ακριβώς. Και όχι, αυτό είναι το τελευταίο, το οποίο είναι ένα από τα βασικά πραγματικά, που βεβαίως τώρα αυτή τη στιγμή και εν ώψη του παζαριού είναι λίγο δύσκολο. Καταλαβαίνετε σωστά τώρα, έτσι. Σωστά. Ας προσέχουν λοιπόν όλοι και μη θεωρεί κάποιος ότι με κάποια συμπτώματα είναι μία γρίπη ή μία λίμω. Καλά θα είναι να απευθύνεται στο γιατρό του, ώστε να ξέρει ακριβώς και να μπορεί να το καταπολεμήσει άμεσα. Βεβαίως, αυτό, αυτή είναι, γιατί αργότερα, εάν αρχίσουν οι επιπλοκές, καταλαβαίνετε... Είναι πολύ πιο δύσκολο, έτσι δεν είναι? Και πάμε παραπέρα. Έτσι. Να μην οδηγούνται και πολλά άτομα στο νοσοκομείο, έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε? Ακριβώς, εκεί να μην φτάνουμε στο νοσοκομείο. Έτσι. Ναι, σωστά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για αυτή την ενημέρωση και αν χρειαστεί θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.